Λοιπόν, εδώ είμαστε, Just End 6 και 4, περίπου 15 λεπτά πριν από τις 11 και πριν το τέλος του σημερινού Fata Morgana. Και για όλα αυτά που έχουν συμβεί έτσι από χθες και έχει γίνει ένας χαμός που βγήκε στη δημοσιότητα, το ότι αφαιρείται το δικαίωμα, πάει να αφαιρεθεί μάλλον το δικαίωμα των επικεφαλής παρατάξεων στην αυτοδιοίκηση να βάζουν θέματα προημερησίας διάταξης. Με αφορμή λοιπόν αυτό, θα πάμε να συνομιλήσουμε, γιατί έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον βουλευτή Κορινθίας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Γιώργο Ψυχογιό. Κύριε Ψυχογιό, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε Φουκαρά, στους ακροατές και ακροατριές μας. Κύριε Ψυχογιό, ευχαριστώ για την πρόσκληση για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της. Κύριε Ψυχογιό, είστε και στη Βουλή τώρα και ετοιμάζεστε για το νομοσχέδιο. Και βλέπουμε λοιπόν ότι στο άρθρο 42 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών έχουμε μια παράγραφο η οποία μας φέρνει σε άλλες εποχές. Τι είναι αυτό, τι πάει να συμβεί εκεί? Ναι, ακριβώς αυτό που είπατε. Μας φέρνει σε άλλες εποχές. Νομίζω αυτός είναι ο τίτλος. Είστε και δημοσιογράφος, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να το κάνουμε λίγο ξανά. Ναι. Πράγματι είμαστε στο νομοσχέδιο. Σήμερα ολοκληρώνεται, παλεύουμε όλοι οι προοδευτικοί αριστεροί αντιπολίτευση να αφαιρεθεί αυτό το κατάπτυστο άρθρο, αυτή η αθλειότητα που έχει εισαγάγει ο κύριος Βορύδης στο άρθρο 42 και το οποίο φημώνει την αντιπολίτευση συνολικά στα Δημοτικά Συμβούλια. Και ξέρετε κάτι, θέλει πολύ μεγάλο θράσος. Βέβαια, τα είχαν πει οι άνθρωποι, είναι επαγγελματίες, είναι συγκεντρωμένοι στο σχέδιό ότι δεν πρέπει να εκπλήσεται κανείς, διότι ξεκίνησαν από το να συγκεντρώνουν όλες τις αρμοδιότητες στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, παρακάμπτοντας το Δημοτικό Συμβούλιο, επαναφέροντας ένα δημαρχοκεντρικό σύστημα, κάτι το οποίο βγήκε αντισυνταγματικό πρόσφατα στην Ολομέλεια της Συμβουλίου της Επικρατείας. Δηλαδή έκαναν ένα νόμο ο οποίος νόθευσε την ψήφο το 2019 σε αυτοδιοικητικές εκλογές, στην ουσία με άλλο δηλαδή τρόπο ανάδειξης και λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγησαν αυτοδιοικητική και αιρετή, και με άλλο τρόπο μετά από πολύ λίγο διάστημα αναγκάστηκαν να δουλέψουν. Οπότε αυτό έρχεται σε συνέχεια της αντισυνταγματικής τροποποίησης του κλεισθένη, της απλής αναλογικής και των αρμοδιοτήτων που έδινε σε τοπικές κοινότητες και σε δημοτικά συμβούλια. Και παρόλα αυτά, παρά το ράπισμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, πρέπει να αποκατασταθεί άμεσα αυτό, να αλλάξει ο νόμος και να προσαρμοστεί σε αυτά τα οποία ορίζει η απόφαση και στην ουσία επαναφέρει πολλά από αυτά τα οποία είχαμε ρυθμίσει εμείς. Έρχονται, τι να κάνουν, το τελευταίο αποκούμπι, γιατί παρακολουθώ όλα τα δημοτικά συμβούλια του νομού, που είχαν οι παρατάξεις της Μίζωνος και Λάσσονος αντιπολίτευσης, που ήταν ότι για τον επικεφαλής τους ή για των δημοτικών συμβούλων μπορούσαν να θέσουν ζητήματα προημερησίας διάταξης, πάρα πολύ σημαντικά πολλές φορές, τα οποία ακριβώς επειδή έχει όλες τις εξουσίες ο Δήμαρχος και η δημοτική πλειοψηφία δεν τα έφερνε. Δεν τα έφερνε διότι δεν συμφέρανε να τα φέρει, ήταν πάρα πολύ σοβαρά ή δύσκολα ή ήταν κάτι στο οποίο είχαν ευθύνη. Και το τελευταίο αποκούμπι που είχε η υπόλοιπη αντιπολίτευση ήταν να τα φέρει μέσα από τη διαδικασία του προημερησίας διατάξεως ζήτημα, που είναι και πολύ σοβαρή και πολύ σημαντική και που πάντα προβλεπόταν και στα περιφερειακά συμβούλια που έχω υπηρετήσει εγώ και στα δημοτικά συμβούλια, για να μπορέσει και να αναδειχθεί και να έχει πρώτον ευθυνών στη δημοτική αρχή. Εξάλλου μην ξεχνάμε, κύριε Ψυχογιέ, ότι έχει υποτιμηθεί ήδη αρκετά το Δημοτικό Συμβούλιο και τώρα αυτό έρχεται να συμπληρώσει ένα παζλ το οποίο νομίζω ότι είναι και λίγο επικίνδυνο. Έρχεται να το αποτελειώσει την ουσία, και ξέρετε τι λέει η διάταξη μέσα. Πρέπει να την αναφέρουμε τη διάταξη. Λέει ότι πλέον αφαιρείται αυτό το δικαίωμα των επικεφαλής των παρατάξεων να θέτουν προημερησίας διατάξεως ζητήματα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να προστατευθεί η εύρυθμη λειτουργία του οργάνου. Αυτή η φρασιολογία καταρχάς παραπέμπει σε άλλες εποχές. Είναι μια καθεστωτική λογική, γι' αυτό μιλάμε για καθεστώς Μητσοτάκη. Είναι μια αντιδημοκρατική λογική, μια ακροδεξιά λογική, ξεκάθαρα, πειθάρχησης καμίας
ενεργούς κοινωνίας, καμία τραυματική συμμετοχή, καμιάς πρωτοβουλίας ή κινημάτων που θα μπορούσαν να διαμορφώσουν αποφάσεις στην αυτοδιοίκηση, που πάντα προσφερόταν γι' αυτό και πάντα ήταν ανοιχτή γι' αυτό και μέσα στα δημοτικά συμβούλια και έξω από τα δημοτικά συμβούλια. Και μιλάει ενώ στην ουσία τορπιλίζει την πραγματική λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, τη διαλύει, την ισοπεδώνει, την αποτελειώνει, μετά και από την αποδυνάμωση που είπατε και εσείς και είπα και εγώ, που έχουν συγκεντρωθεί όλα στις επιτροπές. Έρχεται στην ουσία θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά και επειδή επαναλαμβάνω τα παρακολουθώ, στα πρώη μερισσία διάταξης θέματα μπαίνουν συνήθως τα πιο ουσιαστικά για την κοινωνία ζητήματα. Δεν υποτιμώ ότι μπορεί να μπουν και κάποιες από δημοτικές αρχές. Σίγουρα θα μπουν, αλλά... Εξαιρετικά κρίσιμα ζητήματα που μπορώ να σας αναφέρω δεκάδες αυτή τη στιγμή μπαίνουν σε πρώη μερισσία διάταξη και μάλιστα μπαίνουν και απαξιωμένα. Δηλαδή έτσι κι αλλιώς οι περισσότεροι δήμαρχοι δεν ασχολιόντουσαν σοβαρά με τα πρώη μερισσία, δεν αναγκάζονταν από τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου που έχει αποδυναμωθεί να τα συζητήσουν σοβαρά ή να μπουν μέσα στην ημερήσια διάταξη. Έτσι κι αλλιώς λοιπόν ήταν αποδυναμωμένα ως προημερήσεις. Τώρα τελειώνουν. Τώρα ολοκληρώνεται ο κατήφορος αυτός και θα πω το εξής. Αυτό πρέπει να το καταλάβει η κοινωνία. Δεν αφορά εμάς, δεν αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, δεν αφορά την αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή. Αφορά τους ίδιους, αφορά την πραγματική και λαϊκή έκφραση, αφορά την επιστροφή μας σε ένα μοντέλο δημαρχικό, σε ένα μοντέλο παραγόντων, μεσαζόντων, όπου όλα θα τακτοποιούνται μέσα από διασυνδέσεις και προσβάσεις που θα έχουν οι δήμαρχοι, εκάστοτε δήμαρχοι, δηλαδή δεν είναι όλοι οι δήμαρχοι ίδιοι, και το περιβάλλον τους, και παραπέμπει σε εποχές ακόμα και κοντραμπάσιδων, θα πω εγώ. Σε εποχές οι οποίες ήταν αυτές που θέλουμε να αφήσουμε πίσω και που υποτίθεται και στα 200 χρόνια που έχουμε από τότε θα έπρεπε να έχουμε κατακτήσει ένα επίπεδο και το έχουμε κατακτήσει, αλλά να το αποδεικνύουμε, γιατί τώρα γίνεται ένα τεράστιο πισωγύρισμα όχι μόνο στην αυτοδιοίκηση και στη δημοκρατία, στα δικαιώματα, στην ελευθερία του τύπου, στην ελευθερία της έκφρασης, στην αντιμετώπιση της νεολαίας, στην καταστολή, ένα τεράστιο πισωγύρισμα στο κράτος δικαίου, μεταξύ των οποίων και η αυτοδιοίκηση που δεν θέλουν να τους ξεφύγει. Θέλουν να ελέγχουν τα πάντα, θέλουν να επιβάλλουν τα πάντα, θέλει ο κύριος Βορύδης να μην ξαναέλθει ποτέ αριστερά στην κυβέρνηση και γι' αυτό πάει να κλείσει τις τρύπες. Θα πάρει όμως απάντηση πάρα πολύ σύντομα και θα είναι και ηχηρή, διότι η κοινωνία βλέπει, στενάζει, καταλαβαίνει και δεν μπορεί να ανεχτεί και την εξαθλίωσή της αλλά και τη φήμωσή της. Δεν γίνεται αυτό. Μάλιστα. Εμείς θα τα δώσουμε όλα σήμερα στη Βουλή για να αποτραπεί αυτό και να αλλάξει. Έχει γίνει και ένα μέτωπο με τους αυτοδιοικητικούς, έχει γίνει ένα μέτωπο με τους φορείς, έχει γίνει ένα μέτωπο με τις συλλογικότητες που παρακολουθούν όλες τις διαδικασίες της αυτοδιοίκησης και θα προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε την ψήφισή του. Κύριε Ψυχογέ, αν έχετε έτσι 2 λεπτά, να μας πείτε λίγο και πώς πάει η περιοδία με τις γνωριμίες των νέων μελών που έχουν κάνει την εγγραφή τους στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από τις τελευταίες εκλογές. Πώς κινείται όλο αυτό, γιατί είναι και ένα μεγάλο project το να γυριστεί όλη η χώρα και να γνωρίσετε τα καινούργια μέλη. Ναι, ευχαριστώ για την ερώτηση. Νομίζω ότι αυτό συνδέεται με τα προηγούμενα. Δηλαδή, χτες το βράδυ ήμουνα στην ΕΜΕΑ, όπου εκεί έγινε η πρώτη συνάντηση νέων μελών και ένα από αυτά που συζητήσαμε είναι και αυτό που λέμε τώρα, το άρθρο 42. Δεν το ήξερε κανείς, κύριε Σουκαρά. Δεν το γνώριζε κανείς. Δεν θα του το πει κανείς. Άρα πρέπει να πας εκεί, να εμψυχώσεις τον κόσμο, να του ανοίξεις τα μάτια, να τον στηρίξεις και ψυχολογικά και ηθικά και σε θέσεις, διότι αυτό που ρωτάει ακόμα και τα νέα μέλη μας που ήρθαν συνειδητά να ψηφίσουν και να στηρίξουν το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την πολιτική αλλαγή αλλά και για μια ζωή με αξιοπρέπεια, αυτό ζητάνε, είναι ότι πρέπει να τους θωρακίσουμε επιχειρήματα και να τους πεις, για να μπορέσουν να το διαδώσουν μετά και στα χωριά, ότι 5 πράγματα βασικά μπορούν να αλλάξουν την επόμενη μέρα με το ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό είναι απολύτως εφικτό, είναι κοστολογημένο, είναι οργανωμένο, το έχει πει και ο σύντροφος πρόεδρος στις 5 σημεία δεσμεύσεις, από το ρεύμα
την βενζίνη, την πρόσβαση στην υγεία, το δικαίωμα στη μόρφωση και στη γνώση των παιδιών και την προστασία των μικρομεσαίων και των εργαζόμενων, αυτά είναι που εμείς κάνουμε όλο αυτό το διάστημα. Είναι μια τεράστια διαδικασία, όπως είπατε. Είναι μια πάρα πολύ κρίσιμη διαδικασία για μας. Θεωρούμε ότι επειδή τα κεντρικά μέσα δεν προβάλλουν τίποτα, αλλά επειδή και εμείς είχαμε ένα έλλειμμα στο να είμαστε κοντά στον κόσμο, mm-hmm. είναι ο μόνος τρόπος για να νικήσουμε. Και όχι τίποτα άλλο, αλλά ακούγονται και πολλά περί πρόωρων εκλογών. Οριάζουν οι φήμες, θα μπορούσα να πω. Οπότε νομίζω ότι αυτό για σας υποθέτω ότι παίρνει και μεγαλύτερη αξία. Είναι και γι' αυτό, αλλά είναι και για τον εξής λόγο που έχουμε συζητήσει και άλλες φορές μαζί. Ότι πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να γίνει ένα μεγάλο κόμμα της αριστεράς, mm-hmm. σύγχρονο δημοκρατικό, που να ενσωματώνει και τις θέσεις και τις απόψεις ανθρώπων της κοινωνίας, από τους χωρίς, από τους συλλόγους, από τα σωματεία, για να μπορέσει να έχει και βάσεις και ρίζες και να κυβερνήσει, αλλά και να μπορέσει να υπερασπιστεί βασικά δικαιώματα που σήμερα ξυλώνονται. Άρα, και με αυτό κλείνω και ευχαριστώ για τον χρόνο. Μας ενδιαφέρει αυτή η διαδικασία και θα την τρέξουμε σαν κόρη οφθαλμού, και γιατί θέλουμε να κερδίσουμε τις εκλογές και αυτό είναι ο βασικός μας στόχος, και να ανατρέψουμε πολιτικά την κυβέρνηση Μητσοτάκη, mm-hmm. αλλά και για να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια ομάδα ανθρώπων σε κάθε περιοχή, η οποία να μπορεί και να υπερασπίζεται, επαναλαμβάνοντας τα βασικά δικαιώματα σε κάθε τόπο, αναλόγως με τις ιδιαιτερότητές του, επαγγελματικά, αγροτικά και οτιδήποτε άλλο υπάρχει, αλλά και για να μπορέσει να αλλάξει και τις συνειδήσεις της κοινωνίας, η οποία με αυτές τις αλλαγές Βορύδη και Μητσοτάκη πάει να επιστρέψει στην πελατειακή λογική, πάει να επιστρέψει στη λογική της μη διεκδίκησης, πάει να επιστρέψει στη λογική που μας χρεοκόπησε στην ουσία. Αυτό μας ενδιαφέρει και αυτό θα κάνουμε και σε όλο τον νομό το επόμενο διάστημα και με εκδηλώσεις.